Καλησπέρα Γιάννη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα ετοιμάζεται για την προτελευταία προεκλογική του συγκέντρωση, την κεντρική όμως εδώ στην Αθήνα στο Θησείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες μας αναμένεται να στείλει και το ξεκάθαρο μήνυμα για το διακύβευμα αυτών των εκλογών σε λίγα 24 ώρα από τώρα την Κυριακή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει μια ισχυρή εντολή, πολύ ισχυρή εντολή στην κυβέρνησή του για να υπάρχει μια σταθερή, αξιόπιστη και υπεύθυνη κυβέρνηση και να υπάρχει βέβαια η εφαρμογή του προγράμματος για το οποίο έχει δεσμευτεί και έχει ανακοινώσει προς τους Έλληνες πολίτες όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Γιάννη, αναμένεται να επαναλάβει τις δεσμεύσεις του σε ό,τι αφορά στο οικονομικό πεδίο για την προστασία των αδυνάμων με 1 δισεκατομμύριο ευρώ, για την μείωση φόρων και εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους μέσα στην επόμενη τριετία, του ένφια και άλλων φόρων και του ΦΠΑ για τους επαγγελματίες. Προανήγγειλε ότι αυτά, Γιάννη, θα τα φέρει στα πρώτα νομοσχέδια που θα έρθουν στη Βουλή, τις πρώτες δηλαδή ημέρες, θα ψηφιστούν ώστε να είναι ψηφισμένα και η εφαρμογή τους, επειδή ο προϋπολογισμός αυτού του έτους είναι πάνω κάτω γνωστός, θα αρχίσει από το 2020 και μετά. Τώρα, Γιάννη, να σε ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια ονόματα, γιατί εχθές ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε να απαντήσει σε ό,τι αφορά πιθανούς, μάλλον να το πω, υποψηφίους για το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν κάποια εικόνα ποια μπορεί να είναι τα πρόσωπα αυτά για τους υπουργικούς στόχους. Γιάννη, συζητήσεις και σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει αυτές τις ημέρες ως πληροφορίες. Το σίγουρο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και ο ίδιος έχει αποκαλύψει σε πρόσφατη συνέντευξή του, το βασικό κορμό, τα πρόσωπα του βασικού κορμού της κυβέρνησής του τα έχει ήδη ενημερώσει. Να ξεκινήσουμε, Γιάννη, από το Υπουργείο Οικονομίας, που είναι και το βασικό εργαλείο για την πολιτική της νέας κυβέρνησης. Οι πληροφορίες θέλουν εκεί τον Χρήστο Σταϊκούρα να έχει συζητήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να αναλάβει αυτή τη θέση και βέβαια θα πλαισιώνεται από ένα οικονομικό επιτελείο που θα είναι ως επιτοπλίστων και αποτελούμενο από στενούς τους συνεργάτες, όπως είναι ο Στέλιος ο Πέτσας, σημερινός διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του. Αλλά και οι πληροφορίες λένε ότι δεν αποκλείεται να υπάρχουν και τεχνοκράτες εξοκοινοβουλευτικοί, όπως για παράδειγμα ένας πολύ γνωστός καθηγητής οικονομικών στην Αμερική και σε άλλα μεγάλα πανεπιστήμια, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ από το 2009 με το πρόβλημα χρέους κυρίως της χώρας και πώς μπορεί να έρθει ανάπτυξη. Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ένας άλλος στενός του συνεργάτης, Γιάννη, ακούγεται ο κύριος Γεραπετρίτης. Οι δύο αντιπρόεδροι της κυβέρνησης θα αξιοποιηθούν, πληροφορούμαστε. Και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Γεωργιάδης συγκεκριμένα. Και ο κύριος Χατζηδάκης ακούγεται ότι έχει συζητηθεί για το Υπουργείο Παιδείας ή σε άλλο παραγωγικό Υπουργείο, το ίδιο και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιάννη, θα έχουμε μέρες να τα πούμε και για αυτό το πράγμα. Πάμε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την άφιξη του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη στο Θησείο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος παραβρίσκεται στην κεντρική προεκλογική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να τονίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται σε λίγο να ανέβει στο βήμα, όπου και θα μιλήσει για την προεκλογική του λοιπόν ομιλία. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να τον δούμε και να τον ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Είναι βεβαίως μέσα στο πλήθος, δεν μπορούμε να τον διακρίνουμε, νομίζω ότι υπάρχει. Να το εδώ ακριβώς βλέπουμε το πλάνο, κυρίες και κύριοι, τώρα, όπου συνοδεύεται από μέλη της φρουράς, αλλά κινείται προς το βήμα, σε πολύ λίγο θα ανέβει πάνω να απευθύνει χαιρετισμό και βεβαίως να τον ακούσουμε σε πολύ λίγο για ένα απόσπασμα από την ομιλία του.